Γιάννος Βασιλιάδης και Αριστομένη Σιγκελάκης. Με τον οποίο θα συνομιλήσουμε. Καλησπέρα, κύριε Σιγκελάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βούτσινο και κύριε Στεριόπουλε. Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Λοιπόν, η αντεπίθεση μάλλον ξεκινάει δυναμικά από τον Ντίσσελντορφ μέσα στη Γερμανία ουσιαστικά. Στην καρδιά του βιομηχανικού, της βιομηχανικής Γερμανίας, εκεί που πραγματικά η ελληνική ομογένεια καταθέτει καθημερινά τον υδρότα της, το δάκρυ της, την αγωνία της, τον πόνο της για να δημιουργήσει το γερμανικό οικονομικό θαύμα, εκεί που πραγματικά είναι στιγμές που νιώθεις ότι βρίσκεσαι στην Ελλάδα, σε μια ελληνική πόλη και όχι εκτός Ελλάδας, στην έδρα μέσα της, μέσα στην έδρα της κυρίας Μέρκελ και του κύριου Σόιμπλε, θεωρήσαμε λογικό να κάνουμε μια εκδήλωση, η οποία ήταν πολύ επιτυχημένη, για να στείλουμε το μήνυμα ότι ο αγώνας μας θα κλιμακωθεί, δεν θα αφήσουμε γωνιά της Ελλάδας και της Γερμανίας που να μην την πατήσουμε, και δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούμε. Δεν ξέρω αν υπήρχαν θετικά μηνύματα και αν υπήρχαν και άνθρωποι από την γερμανική πλευρά που έδωσαν το παρόν, κύριε Σιγκελάκη. Γιατί το να τα λέμε μόνοι μας δεν λέει και τίποτα. Βεβαίως, παρότι εμείς απευθυνθήκαμε, αυτή η εκδήλωση απευθυνόταν στην ομογένεια, ωστόσο είχαμε προβλέψει και να συμμετάσχουν, να συμμετέχουν και κάποιοι Γερμανοί δημοκράτες, και ήρθανε μάλιστα και από το Αμβούργο μια αντιπροσωπεία της ομάδας Δίστομο με επικεφαλής τον σημαντικό δικηγόρο και ακτιβιστή τον Μάρτιν Κλίγνερ, ο οποίος ενθουσίασε με όσα είπε στην έναρξη της εκδήλωσης. Ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι έχουν βάλει σκοπό της ζωής τους να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα πολέμου, για τις ναζιστικές θηριωδίες στην Ελλάδα, και να καταβάλει η γερμανική κυβέρνηση όσα οφείλει στην Ελλάδα ως αποζημίωση στα θύματα, ως μία μορφή έμπραχτης μεταμέλειας και δικαιοσύνης. Και επίσης τα ίδια στους ίδιους έτσι αποφασιστικούς και συγκινητικούς τόνους, γιατί μας συγκινεί πάντα η αλληλεγγύη που νιώθουμε να αναπτύσσεται. Τα ίδια λοιπόν εξέφρασε, στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Στέφαν Στράκε, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ιστορικός, ο οποίος οργανώνει μαζί με άλλες ομάδες κάθε χρόνο μία διαδήλωση στο Μίτενβαλντ, έξω από το Μόναχο, ως απάντηση της γιορτής του Έσχους, γιατί κάθε χρόνο ανήμερα της Πεντηκοστής οι βετεράνοι της πρώτης ορεινής μεραρχίας καταδρομών, αυτοί δηλαδή που ματοκύλησαν την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, εμφανίζονται εκεί μαζί με φίλους και υποστηρικτές τους, τρώνε, πίνουνε και θριαμβολογούν για όσα κάνανε. Η πρώην επίλεκτη της Βέρμαχτ. Η πρώην επίλεκτη, το πιο σκληρό σώμα της Βέρμαχτ, αυτό που συνδέεται με δεκάδες θηριωδίες. Πανηγυρίζουν για τις θηριωδίες δηλαδή. Και όχι μόνο πανηγυρίζουν, αλλά υπάρχει και εκπρόσωπος των στρατιωτικών αρχών της Γερμανίας, και ενώ από το 2008 έχει γίνει ερώτηση στη Γερμανική Βουλή προκειμένου να απαγορευτεί αυτή η συνάντηση του Έσχους, και ενώ τα τελευταία χρόνια γίνονται συνεχώς διαδηλώσεις από Γερμανούς δημοκράτες ώστε να σταματήσει επιτέλους αυτή η συνάντηση, η συνάθρηση των σφαγέων, παρόλα αυτά συνεχίζουν. Η Γερμανία λοιπόν έχει αντιφάσεις. Υπάρχει αυτό που συνηθίζω να λέω, το βαθύ γερμανικό κράτος, το οποίο δεν δείχνει να μετανιώνει, ή τουλάχιστον αυτό δεν το δείχνει έμπραχτα και πιστικά για όσα το Τρίτο Ράιχ προξένησε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Πιθανότατα, κύριε Σιγκελάκη, γι' αυτό δεν θέλει να συνάψει και τη συνθήκη ειρήνης ακόμη, έτσι. Ακριβώς, και μέσα στις υποχρεώσεις τους είναι, δηλαδή είναι φοβερό. Δηλαδή ποιος να το πει μετά από τόσα χρόνια ακόμα η Ελλάδα με τη Γερμανία δεν έχει συνάψει συνθήκη ειρήνης. Ναι, αυτό είναι ένα κόλπο το οποίο έχουν κάνει οι Γερμανοί προκειμένου να μην ενεργοποιηθεί η ρήτρα της συνθήκης του Λονδίνου του 1953, που υποχρέωνε τη Γερμανία να καταβάλει αποζημιώσεις και επανορθώσεις
Πότε, όταν επανενωνόταν και συναπτόταν η συνθήκη ειρήνης. Ενώ επανενώθηκε λοιπόν η Γερμανία και ενώ υπογράφηκε η συνθήκη της Μόσχας, αυτή με αυτό το κόστος. Άρα κύριε Σιγκελάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, δικαιολογημένο μας κάνει ότι μας κάνει ακόμη η Γερμανία, διότι μπορεί να λέει ότι είμαστε ακόμα σε πόλεμο. Είναι τελείως παράδοξο και δεν τολμούν να το πούν. Εδώ κυριολεκτούμε τώρα, έτσι. Και γι' αυτό λένε ότι είμαστε σε μια κατάσταση, ας πούμε, μη εμπόλεμη, αλλά όχι και σε κατάσταση ειρήνης. Είναι ένα κλασικό κολπάκι το οποίο οι Γερμανοί κάνουν, αλλά το εκτίθεται. Και αυτό μας λέγανε και οι Γερμανοί δημοκράτες που πραγματικά μας υποστηρίζουν και μας συγκινεί η παρουσία τους, ότι νιώθουν ότι η χώρα τους συμπεριφέρεται ως φοροφυγάς, ως διεθνής ταραξίας που μετέρχεται όλων των μέσων προκειμένου να αποφύγει να εκπληρώσει υποχρεώσεις της. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο είπαμε, και πρώτα απ' όλους το είπε ο Μανώλης ο Γλέζος, ο οποίος συνδέθηκε τηλεοπτικά με Skype από τις Βρυξέλλες, και όλοι το υπογραμμίσαμε επίσης, είναι ότι δεν διαπνεόμαστε από αισθήματα εκδίκησης απέναντι στο γερμανικό λαό. Το σύνθημά μας είναι διεκδίκηση, όχι εκδίκηση. Δεν τον θεωρούμε υπεύθυνο τον γερμανικό λαό, τους νέους και τους μεγαλύτερους Γερμανούς για όσα έκανε το Τρίτο Ράιχ, αλλά εμείς συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και θέλουμε να αγωνιστούν και αυτοί μαζί μας για να αποδοθεί δικαιοσύνη και ως μια παρακαταθήκη για ένα ειρηνικό και δημοκρατικό μέλλον μακριά από κάθε μορφή ναζισμού και φασισμού. Τι να το κάνετε, κύριε Σιγκελάκη, εάν ήταν εντάξει, κατηγορούμε τώρα τη γερμανική κυβέρνηση που υποτίθεται ότι έχει και τους δικούς της ξεχωριστούς λόγους να μην θέλει να είναι τόσο φιλική με τους Έλληνες. Εδώ ούτε οι Έλληνες δεν είναι φιλικοί με τους Έλληνες. Και μιλάω για τους Έλληνες πολιτικούς. Μιλάω για όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης που ξέρετε τι θα έπρεπε να είχαν υπογράψει μέχρι τώρα. Βέβαια. Και προφανώς εκκρεμεί η εκτέλεση της αμετάκλητης απόφασης του Αρείου Πάγου για την δικαίωση των θυμάτων του Διστόμου. Γιατί κανένας υπουργός δικαιοσύνης δεν θέλει να βάλει την υπογραφή του. Κανένας δεν τόλμησε να βάλει την υπογραφή του, δηλαδή την αυτονόητη υποχρέωσή του απέναντι στα εθνικά δίκαια, απέναντι στην ιστορία του τόπου, απέναντι στο αίσθημα δικαιοσύνης, απέναντι και στο διεθνές δίκαιο, γιατί είναι κάτι που είναι απολύτως συμβατό με το διεθνές δίκαιο αυτό, δεν τόλμησε κανείς να υπογράψει ή δεν θέλησε να υπογράψει. Ελπίζουμε αυτό να γίνει από την επόμενη κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, όλοι θα κριθούν από την ιστορία. Εμείς όμως δεν εγκαταλείπουμε τη μάχη. Γίνεται ένας αγώνας σε πολλά μέτωπα. Αυτή τη στιγμή ο Γιώακιμ Γκάουκ, ο οποίος είναι ο δικηγόρος των θυμάτων του Διστόμου, δίνει τον αγώνα του μέσα στην Ιταλία. Η πρόσφατη απόφαση του Ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου θεωρούμε ότι έχει ανοίξει το δρόμο για να μπορέσει επιτέλους να αποδοθεί η αποζημίωση των θυμάτων του Διστόμου. Παράλληλα, κοιτάμε τα νομικά βήματα και για τα άλλα ολοκαυτώματα και βέβαια πιέζουμε την ελληνική κυβέρνηση μέσα από τις κινητοποιήσεις που κάνουμε, και η λογική του Μανώλη του Γλέζου είναι να πάμε σε όλη την Ελλάδα και να μην σταματήσουμε μέχρι να υποχρεωθεί η ελληνική κυβέρνηση μαζί με τις ενέργειες των ευρωβουλευτών και όλων όσων αγωνίζονται να θέσει το θέμα. Και να σας πω και κάτι. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Σιγκελάκη. Και να σας πω και κάτι. Το μήνυμα το οποίο είδαμε είναι ότι όταν έχεις δίκιο, όταν το δίκιο σου είναι βουνό, έρχεται η στιγμή που θα συνωμοτήσουν τα πάντα για να πετύχεις το στόχο σου. Εμείς λοιπόν γυρίζουμε απολύτως αισιόδοξοι για τον αγώνα μας. Πήγαμε μέσα στην έδρα του αντιπάλου και η αντιμετώπιση ήταν πολύ ζεστή, πολύ θετική. Αυτό που κάποτε φάνταζε γραφικό και ουτοπικό τώρα φαίνεται ρεαλιστικό. Και θέλουμε να πιστεύουμε, και όλα αυτά βέβαια θα τεθούν και πριν τις εκλογές, ότι η ώρα της δικαίωσης δεν θα αργήσει. Κύριε Σιγκελάκη, σας ευχαριστούμε από τη Λαμία. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλά. Να σας ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου και τα σχόλια και στο σημερινό.